Ναι. Ο κράτος μας έχει αναγνωρίσει ακόμα. Πριν από ένα μήνα, Οκτώβριο, δηλαδή, ψήφισαν ένα νόμο καινούριο πάλι από την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αλλάξει αυτή την ατμόσφαιρα και να μπορεί να μας αναγνωρίζουν σαν Εκκλησία. Μόνο, ξέρετε, έκαναν αναβολή του νόμου μέχρι Μάιο 2008. Επειδή στον Απρίλιο 2008 περιμένουν την πρόσκληση για το ΝΑΤΟ. Αυτό δηλαδή ήταν πίεση για να μπουν στο ΝΑΤΟ. Και αυτοί τώρα περιμένουν τι θα γίνει το Απρίλιο για να μπορούν να συνεχίζουν ή πώς θα συνεχίζουν στο Μάιο. Δηλαδή δεν μπορούμε, παρόλα που ήδη υπάρχει νόμος, αυτός θα ισχύει από Μάιο 2008. Μέχρι τότε δεν είμαστε αναγνωρισμένοι και δεν μπορούμε ούτε να αγοράζουμε τα κτήματα, ούτε να χτίζουμε εκκλησίες, ούτε τίποτα στο όνομα της Εκκλησίας. Παρόλα που εμείς βέβαια δεν σταματήσαμε και δεν δρούμε, εμείς αγοράσαμε ήδη τα κτήματα στις μερικές πόλεις, στις μεγάλες πόλεις. Το όνομα βέβαια ιδανικό, και αρχίζουμε ήδη να χτίζουμε κάτι, όχι τόσο φανερά, επειδή περιμένουμε ήδη όταν θα ισχύει ο νόμος, τότε θα προχωρήσουμε και πιο φανερά, αλλά ετοιμαζόμαστε, επειδή πιστεύουμε ότι ήδη ήρθε το τέλος της εξορίας και της πίεσης και με την πίεση των μεγάλων δυνάμεων θα υποχωρήσουν και δεν θα μπορέσουν να μας κάνουν αυτό που μας το έκαναν. Δηλαδή, μπορούμε όσο μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά πάλι δεν είμαστε, ακόμα δεν είμαστε αναγνωρισμένοι. Άλλη ερώτηση. Μακαριώτητε, καλώς ήρθατε. Την περίοδο που ήσασταν στη φυλακή, είχατε κάποια επικοινωνία με τους υπόλοιπους κρατούμενους ώστε να μπορείτε αυτά τα οποία νιώθατε να τα μεταδώσετε σε αυτούς και αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν έξω στην αναγνωρισμένη εκκλησία από τις υπόλοιπες, δηλαδή εκεί που είστε εσείς, ώστε να μπορείτε να καλλιεργήσετε και σε αυτούς αυτό το οποίο νιώθετε εσείς. Ναι. Πρώτα, η διεύθυνση στη φυλακή νόμισε ότι δεν θα με δεχτούν καλά οι φυλακισμένοι εκεί. Αλλά μετά μετανόησαν που με άφησαν να μιλώ και να έχω επικοινωνία με αυτούς. Ότι αυτοί οι φυλακισμένοι εκεί πρώτα, βέβαια με την προσωπική επικοινωνία που είχαμε, κατάλαβαν καλύτερα τι είναι το πρόβλημα από αυτούς που δεν με γνώρισαν προσωπικά και δεν μπόρεσαν να ακούσουν για το πρόβλημα. Και όχι μόνο που το κατάλαβαν, αλλά είχαμε και, έτσι να το πω, να μην το πω, μαζί είχαμε έναν εχθρό την κυβέρνηση, αλλά και αυτοί ήταν στη φυλακή από την απόφαση της κυβερνήσεως και εγώ ήμουν. Και βρεθήκαμε εκεί και πήγαμε, να το πω έτσι, καλά με τους φυλακισμένους. Αλλά όταν το είδαν αυτό οι διευθυντές εκεί, αυτοί τότε με απομόνωσαν και δεν μπόρεσα να έχω επικοινωνία πολλά. Παρόλα που πρώτα περίμεναν ότι με κάτι άλλο τρόπο θα αντιδρούν οι φυλακισμένοι. Από πλευρά σήμερα, άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, υπάρχει κάποια πίεση προς κάπου, προς την κυβέρνησή σας, για να λυθεί κάπως το θέμα των άλλων Ορθοδόξων μας. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, βέβαια να μην το πω έτσι πίεση ότι είναι, αλλά όταν πήγε ο πρωθυπουργός της χώρας μας, πρώην πρωθυπουργός, πήγε στον Οικουμενικό Πατριαρχείο,
Και πήρε συμβουλή από εκεί ότι η μόνη λύση για το πρόβλημα θα είναι με τις εκκλησίες της Σερβίας. Το δέχονται αυτό, το ξέρουν ότι είναι έτσι, μόνο που δεν τους αρέσει, έτσι να το πω, και δεν το πράττουν. Κάποια πρόσωπα, ναι, αλλά να σας πω κάτι, το ελληνικό σχητήριο του μνημονεύσατε στη χώρα μας δεν είναι οργανωμένο. Καθόλου. Δηλαδή, δεν μπορούν ως οργανωμένοι, ως κάποια οργάνωση. Δεν υπάρχει κάποια οργάνωση ελληνική και δεν μπορούν έτσι να προσέλθουν. Δηλαδή, κάποια πρόσωπα, ναι, έρχονται και εμείς λειτουργούμε και στα σλαβικά, μερικές φορές και στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, αλλά είναι λίγοι αυτοί. Να παρέμβω λιγάκι στο ερώτημα του κυρίου. Θα σας πω ότι σήμερα είναι 150.000 βλαχόφωνοι Έλληνες. Έτσι. Οι οποίοι με τις εποχιακές μετακινήσεις βρέθηκαν εκεί πέρα. Και τόσα χρόνια μετά το 1913 συνθήκη τότε του Βουκουρεστίου, μείναν εκεί πέρα. Άλλαξε το καθεστώς και έχουν μια μερική απώλεια της εθνικής τους αυτοσυντηρησίας και ταυτότητας. Το λάθος το δικό μας της ελληνικής κυβερνήσεως είναι ότι ποτέ δεν τους είδε σε μια ελληνική μειονότητα. Δεν τους φρόντισε και τους έριξε στα σαγκάρα σάλα. Κάναμε μια προσπάθεια να προσεγγίσουν την κανονική εκκλησία, αλλά οι άνθρωποι είναι εμπερίσταται, όπως είπε ο Μακαριότατος, δεν είναι οραγμένοι, φοβούνται τα οτιδήποτε. Στην κυβέρνηση σήμερα, σε όλη την πορεία σας, υπήρχαν κάποιοι που πριν φάση σας υποστηρίζανε, ενώ παλιά πέρα δεν μπορούσαν. Τι ήταν όλοι από όλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος. Τουλάχιστον αν ήταν κρυφάς, το ξέρω. Αλλά δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αν υπάρχει ή αν υπήρχε, αυτό δεν το ξέρω. Επειδή όλα που έγιναν ήταν φανερά και δεν είχαμε υποστήριξη από κανένα. Στις φυλακές που ήσασταν, υπέστητε κάποια βασανιστήρια, τις είχαμε δηλαδή κτήσεις, δεν ξέρω τι άλλο. Από όσους ήταν μέσα σε μια φυλακή. Ναι, σας είπα ότι ήταν αυστηρό, αλλά δεν ήταν όπως στο κομμουνισμό που ήταν. Δεν έχουν δικαίωμα τώρα να δέρουν. Αν ήταν δικαίωμα, μου είπαν κάποιοι μεταξύ αυτών, αν είχαμε δικαίωμα να το κάναμε. Δεν έχουν δικαίωμα δηλαδή. Δεν το κάνουν. Είναι απαγορευμένο. Όχι μόνο στο μέρα. Και στους άλλους λόγους. Είχα κάποιες στερήσεις, να μην σας φαγητό ή νερό. Όχι, δεν είχα. Αυτό θα ήταν κάποια ποινή. Αλλά δεν ήμουν εγώ κακός να το πω για να έχω τέτοια ποινή. Θα ήταν ποινή, αλλά δεν είχα τέτοια.